Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε δύο ιστορίε σήμερα γυναικών, τις οποίε θα χρησιμοποιήσουμε ω αφορμή για να συζητήσουμε για το πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι να αφήσουμε τη ζωή μα στα χέρια ενό ναρκιστή που μα κάνει love bombing και εμεί είμαστε συνεξαρτητικά κολλημένες πάνω σε αυτόν. Πρώτα θα μιλήσουμε για μια ιστορία επιτυχίας, και μετά θα μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία ευχόμαστε ολόκαρδα να γίνει ιστορία επιτυχίας και να μην γίνει άλλη μια ιστορία για την οποία θα διαβάσουμε στις ειδήσει. Θυμάστε ότι πριν ένα μήνα περίπου είχα αναρτήσει ένα βίντεο με τίτλο «Όταν από την αρχή το τρίτο πρόσωπο είναι εκεί, αλλά εμείς κλείνουμε συνεξαρτητικά τα μάτια» που έχει τα hashtag σε αυτό το βίντεο συνεξάρτηση, εναρκισισμό, απιστία, σχέσει, διαζύγιο, ψέμα, απάτη, αχαριστία, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία. Μια γυναίκα μα περιγράφει τη σχέση τη και το γάμο τη με τον πρώην άντρα τη, ο οποίο από την αρχή έδειχνε ανησυχητικά σημάδια απιστία. Όταν το γνώρισε, αυτό ήταν σε ένα καλοκαιρινό έρωτα με μια κοπέλα που είχε έρθει για διακοπέ στο νησί που έμεναν. Στην αρχή τα φιλική γνωριμία του, αλλά σύντομα προχώρησε σε σχέση και συγκατοίκηση. Μετά φυσικά που αυτό σταμάτησε να είναι με την άλλη κοπέλα, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα μετά τις διακοπές. Στους δύο μήνες σχέσης αυτό την απάντησε με την άλλη κοπέλα, μοτίβο που επαναλήφθηκε για 38 χρόνια μέσα στο γάμο τους, μέχρι που βρήκε τη δύναμη να το χωρίσει. Οι διαπιστώσεις που έκανε η γυναίκα αυτή, στο βίντεο το οποίο έχει τίτλο όταν από την αρχή το τρίτο πρόσωπο είναι εκεί, αλλά εμεί κλείνουμε συνεξερτητικά τα μάτια, το σύνδεσμα αυτού του βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, Διαπιστώσει που έκανε είναι εξαιρετικά βοηθητικέ για όλου μα. Δεν δίνουμε δεύτερες και τρίτε ευκαιρίε. Σήμερα καθόμουνα αρκετή ώρα και διάβαζα τα μηνύματα που ήρθαν στη σελίδα μου στο Facebook. Τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν μηνύματα που ήταν ευχέ για την ονομαστική μου εορτή που ήταν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα μηνύματα βρήκα αυτά τα δύο μηνύματα που θα σας διαβάσω και ο λόγος που θα σας τα διαβάσω είναι γιατί με συντάραξαν αυτά τα μηνύματα διαβάζοντάς τα και φυσικά επειδή είναι πολύ σύντομα μηνύματα τα οποία μπορούσα να τα διαβάσω εύκολα. Είπαμε σταμάτησα να λαμβάνω email όλα και να τα τελείω τα κατεβατά. Ούτε μηνύματα κανονικά απαντάω, αλλά ήταν σύντομα αυτά τα μηνύματα, τα διάβασα με ταχύτητα φωτό σε έκανα photo reading και λέω αχ πρέπει να τα κάνω θέμα πρέπει μια αφορμή αυτά τα μηνύματα να κάνω θέμα. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τις 5 Σεπτεμβρίου, από τότε που πρωτοαναρτήθηκε εκείνο το βίντεο. Λέει, θέκλα μου αγαπημένη, μόλις παρακολούθησα το βίντεο που ανέβασες πριν λίγο. Το βίντεο για τον τύπο, ο οποίος για 38 χρόνια απατούσε συστηματικά τη γυναίκα του με την πρώτη του. Περίμενα από καιρό να ανεβάσεις ένα σχετικό θέμα. Ήμουν έτοιμη να σου γράψω και να στο ζητήσω αν να το κάνεις. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτός περίμενε όλα τα χρόνια πότε θα εμφανιστεί το τρίτο πρόσωπο στο νησί για να απατήσει τη γυναίκα του. Το νεανικό του έρωτα ας πούμε. Δεν το είχε η κούτρα του να το κάνει και με άλλες. Από ό,τι θυμάμαι από εκείνο το βίντεο, πολύ νωρί μετά που έφτιαξαν τη σχέση και συγκατοίκησαν, αυτός απάτησε τη σύντροφο του στους δύο μήνες σχέσεις απάτησε τη γυναίκα του με την άλλη κοπελάρα, είχε κόλλημα με την πρώην του, δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, και προφανώς ήθελε να έχει δύο γυναίκες. Ήθελε να είναι δίγαμος ουσιαστικά. Εντάξει, δεν ήταν δίγαμος με την έννοια του ότι είχε παντρευτεί δύο γυναίκες, αλλά αυτό μας θυμίζει κάτι καταστάσεις σε κάτι χαρέμια στην Ανατολή, που οι άνδρες δικαιούνται να έχουν πολλές γυναίκες. Γιατί οι άνδρες ήταν ανώτεροι από τις γυναίκες, οι γυναίκες ήταν κατώτερες, ήταν σκευηδονείς και ο Πασάς έπρεπε να έχει πολλές γυναίκες στο χαρέμι για να αλλάζει. Στο ρωτάω αυτό, γιατί και ο δικός μου ο ακατανόμαστος, φαντάζομαι μιλάει για τον πρώην άνδρα της, τα είχε 25 χρόνια με την ίδια. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα και ούτε με νοιάζει. Πολύ σωστή άποψη αυτή. Πολύ σωστή τακτική. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα και ούτε και με νοιάζει. Από τη στιγμή που έχετε χωρίσει έναν ακατονόμαστο ή μία ακατονόμαστη, δεν πρέπει να ασχολείστε πού είναι και τι κάνει. Από τη στιγμή που χωρίζουμε ή μα χωρίζει ένα ακατονόμαστο ή μία ακατονόμαστη, δεν καθόμαστε να ασχολούμαστε πού είναι και τι κάνουν. Είναι ίδιον των ναρκισιστών να θέλουν να έχουν δύο γυναίκες παράλληλα, δηλαδή από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Αν θέλεις το αναλύσει και αυτό σε κάποιο vlog. Μου κάνει εντύπωση για τον οκοτονόμαστο, λέω, για τον πρώην άντρα της δηλαδή, ενώ ήθελε να ξεχωρίζει να τον θαυμάζουν και όλα αυτά τα αναρκησιστικά, είχε μία α, φιλενάδα, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε πολύ κατώτερη από τον ίδιο και την αποκαλούσε και μπιπ. Α, καλάθια. Καλά, Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω πω είμαστε πλέον σε διάσταση επισήμω. Σχεδόν έχω τελειώσει με το χώρισμα του σπιτιού. Φοβάμαι, δεν λέω για το αύριο πώ θα τα βγάλω πέρα μόνη μου. Όμω είμαι πολύ καλύτερα από το προηγούμενο καλοκαίρι. Έχω τακτοποιήσει και τα οικονομικά μου, ώστε να ζω με αξιοπρέπεια χωρί να επιβαρύνω τα παιδιά μου. Και ε, είδα τη φωτογραφία αυτή τη κυρία. και μου στείλεει κάτι πολύ ωραίε φωτογραφίε με τα εγγόνια τη. Μια γλυκύτατη, αξιοπρεπέστατη κυρία η οποία έπεσε στην παγίδα να συνεξαρτηθεί με έναν εκατονόμαστο Νάρκισο. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ιστορία. Η ιστορία επιτυχίας. Ο άνδρας της τα 25 χρόνια με μια άλλη γυναίκα, την οποία ο ίδιος αποτελούσε την α... αποκαλούσε την άλλη γυναίκα κατωτέρου πιπέδου και μπιπ. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος είναι μισογύνης. Σίγουρα. Θεωρώ ότι πιθανόν να είναι ναρκισιστή και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί και τον τριγωνισμό. Ενώ στην ουσία αυτό ξεγελάει και τι δύο γυναίκε, ξεγελάει και τη σύντροφο του παραμένοντα στο γάμο του, πουλάει αγάπη και έρωτε στην άλλη, κατηγορεί τη μια στην άλλη. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι ο άνδρα ο οποίο απατάει τη σύζυγό του με μια άλλη γυναίκα και πάει και λέει στη γυναίκα του: Α, μωρέ, αυτή είναι κατωτέρω πιπέδου, είναι μπίπ. Δεν είναι σοβαρή γυναίκα ότι δεν λέει και στη γυναίκα του, δεν λέει και στη φίλενάδα του, η γυναίκα μου είναι έτσι και έτσι. Αυτό ονομάζεται τριγωνοποίηση-τριγωνισμό. Πω να σιωπήσω το σκυλί. Πόουζ. Μετά που επιτεύχθη προ το παρόν η σίγαση του σκυλού, τον βέβαλα στο μιούτ, συνεχίζουμε. Ο ναρκιστή λέει στη μία γυναίκα αρνητικά για την άλλη γυναίκα, γιατί έχει το σκοπό του θέλει να κρατάει τις δύο γυναίκες σε ανταγωνισμό και να επικρατήσει και επί των δύο με βάση την πολεμική τακτική, την προσφυλή στη Μεγάλη Βρετανία, διέρει και βασίλευε. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ιστορία. Μου γράφει μια κοπέλα την οποία δεν τη γνωρίζω. Θέκλα μου αγαπημένη καλησπέρα. Ξέρω ότι θα μου θυμώσεις και ότι θα μου φωνάξεις. Αλλά θέλω να σου πω τι περνάω. Είμαι εδώ και κάποια χρόνια, λέει τα χρόνια, αλλά δεν θα πω τα χρόνια για να μην αποκαλύψω προσωπικά στοιχεία. Με ένα παιδί το οποίο είναι μικρότερο, μου είναι πάνω από 10 χρόνια μικρότερο μου. Το γνώρισμα, τον γνώρισα. Τον γνώρισα όσο ήμουν σε ένα γάμο νεκρό επέμενε αυτός ο ίδιος να ξεκινήσουμε μια σχέση και στην αρχή είδα τον κύριο τέλειο. Love bombing, βομβαρδισμός αγάπης, συνηθισμένη προσφυλής μέθοδος των αρκισιστών. Οι αρκισιστές βομβαρδίζουν το θύμα τους με αγάπη, τριγωνοποιούν, όπως είδαμε προηγουμένως, Αγάπη, στοργή, φροντίδα, καλό σεξ, τι άλλο ήθελα. Ό,τι είχα στερηθεί τόσα χρόνια το πήρα απλόχερα από το αγόρι αυτό. Εδώ θέλω να πω ότι όταν παραμένουμε σε γάμου οι οποίοι δεν μα ικανοποιούν, όταν παραμένουμε σε ένα γάμο νεκρό, όταν παραμένουμε σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαστε πλέον ερωτευμένοι ή δεν ήμασταν και ποτέ ερωτευμένοι ή παραμένουμε σε ένα γάμο που δεχόμαστε συναισθηματική παραμέλυση, γινόμαστε ευάλωτοι και ευάλωτε, γιατί έχει και άνδρε οι οποίοι έχουν καλέ προθέσει, αλλά η σύντροφο του του παραμελεί συναισθηματικά και το καθεξή. Έχει και γυναίκε ναρκισιστρές, δεν έχει μόνο άνδρε ναρκισιστές. Είμαστε πιο ευάλωτοι ώστε να παρασυρθούμε από την οποιαδήποτε σιρήνα. Εντό αγωγικών. Οι σιρήνε ήταν αυτέ που τραγουδούσαν τον τραγούδι του στον Οδυσσέα, στη Μυθολογία, για να τον παρασύρουν κλπ. Ήταν τρομερά ζηλιάρες και χτητικός, αν μιλούσα έστω σε φιλικό επίπεδο με κάποιον άλλον, σήκωνε χέρι και με χτυπούσε. Δηλαδή, είσαι σε ένα γάμο με σοβαρά προβλήματα που τόσοι άλλου ήθελε να χωρίσει. Γνωρίζει αυτόν τον τύπο τον κατά πολλά χρόνια νεότερό σου. Εντάξει. Αυτό ο τύπο επιμένει και καλά να κάνει τη σχέση. Σε βομβαρδίζει με αγάπη, αλλά παράλληλα σηκώνει χέρι και είναι τρομερά χτυπητικό και ζυγιάρης. Και εσύ αντί να πα να κάνει ψυχοθεραπεία, αντί να πα να δει τι γίνεται μαζί σου και αν έχεσαι κακοποίηση, τι γίνεται μαζί σου και έφτασε στο σημείο να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι στη φύση σου. Γιατί μου γράφει εδώ πόσα χρόνια σου παντρεμένη και δεν είχε απατήσει τον άντρα σου όλα εκείνα τα χρόνια που σου παντρεμένη και δεν ήσουν ικανοποιημένη μέσα στο γάμο σου. Άρα δεν έκανε κάτι που ήταν ο κανόνα σου να το κάνει. Δεν ήσου σαν του δύο κυρίου που αναφέρθηκαν στο βίντεο που θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και του ακατονόμαστο της προϊ... πρώην τη κυρία τη προηγούμενη. Δεν ήσουν απατηλή εντό αγωγικών. Έγινε όμω. Και αντί να προβληματιστεί, τι κάνει εσύ. Τα λέω όλα στον άντρα μου, σε όλη, μας, σε όλη μας την οικογένεια και παίρνω διαζύγιο. Άστα. Ξεκίνησα να δένομαι πιο πολύ μαζί του, να ξεκόβω φίλες, να ξεκόβω συγγενείς για να είναι ο σύντροφός μου καλά. Γιατί όπως έλεγε μαζιλεύουν ζηλεύουν όλοι και θέλουν το κακό μας. Άλλη μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αρχισιστές. Αποξενώνουν το θύμα τους από οποιοδήποτε φιλικό και κοινωνικό δεσμό και συγγενικό δεσμό που θα μπορούσε να το υποστηρίξει το θύμα. Οπότε άμα σου λέει μας ζηλεύουν και θέλουν το κακό μας, εσύ δεν θα πας να κάνεις παρέα με τη φίλη σου, δεν θα μιλάς με τους συγγενείς σου, δεν θα μιλάς με τους ανθρώπους που αν μάθουν ότι σε χτυπάει ή σε κακοποιεί θα σου κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Καμπανάρα να είναι χτυπικός ζηλιάρης και να σε χτυπάει. Καμπανάρα! Απλά δεν ήθελε να ξέρει κανεί ότι τρώω ξύλο. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι απλό αυτό να σε κακοποιεί κάποιο και να φροντίζει να μην το μαθαίνει κανεί ότι σε κακοποιεί. Αυτή η σχέση κρατάει εδώ αρκετό καιρό, εδώ και αρκετό καιρό. Και τώρα που κάνω μόνο τα κέφια του και δεν έχω άνθρωπο δίπλα μου και στηρίζω την ευτυχία μου αποκλειστικά πάνω του, αυτός αποφασίζει ότι κάτι του φταίει και ότι θέλει να βγαίνει και να γνωρίζει άλλε το πουλάκι μου. Έτσι γι' αυτό, ένα ωραίο ναρκιστή, σε σιγούρεψε σένα στην άκρη. Έχει στο σπίτι τη γυναίκα η οποία θα του κάνει τα χατήρια, θα την έχει μόνο για πάρτι του, θα του μαγειρεύει, θα τον πλένει, θα τον κανακεύει και θα βγει και έξω να γνωρίσει κι άλλε. Και όταν του είπα ότι το ίδιο θα κάνω κι εγώ, μου λέει πάνω από το πτώμα μου. Εξαιρετικά ανησυχητική δήλωση πάνω από το πτώμα μου οποιαδήποτε δήλωση έχει μέσα τη λέξη πτώμα, ακόμα και αν λέει πάνω από το πτώμα μου, δηλαδή μόνο άμα πεθάνω θα σε αφήσω να πας με άλλον, εγκυμονεί κίνδυνο για τη σωματική σου ακαιρεότητα, για τη ψυχική σου ακαιρεότητα, δεν το συζητώ, σε έχει διαλύσει ήδη. Εγώ θα βγαίνω και εσύ θα με περιμένεις. Από τα βίντεο σου κατάλαβα ότι ενώ είναι ενάρκησος και εγώ συνεξαρτώμενη, από τα βίντεο σου κατάλαβα ότι είναι ενάρκησο και εγώ συνεξαρτώμενη. Το ξέρω, το νιώθω. Αλλά νομίζω ότι αν το χάσω θα χαθώ. Και έτσι τον αφήνω να βγαίνει με άλλε και τον περιμένω να μου δώσει ψίχουλα αγάπη, γιατί χωρί αυτά δεν ζω. Έκανα προσπάθειες να φύγω, αλλά μάταια. Και τη έγραψα τη κοπέλα αυτή ότι πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία και τη έδωσα και το τηλέφωνο για τη βία στην οικογένεια που στην Κύπρο είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900 ούτω ώστε να πάει να πάρει βοήθεια. Γιατί ανησυχώ πάρα πολύ Ξαναλέω και για την ψυχική της υγεία η οποία είναι εξαιρετικά επιβαρημένη γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα είναι ένα απειώνι στα χέρια αυτού του αδίσταχτου τύπου. Δεν έχει σημασία που είναι νεότερος. Ή καμία σημασία που είναι νεότερος. Καμία απολύτως σημασία δεν έχει που είναι νεότερος. Δεν έχει σημασία. Ξέρω εγώ αν η γυναίκα είναι 50 και αυτός είναι ξέρω, 35. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν είναι νεότερο. Ένα κακοποιητικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο με ναρκιστικό τύπο προσωπικότητα, ένα άνθρωπο με προβληματικό τύπο προσωπικότητα, μπορεί να είναι νεότερο από έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο έχει σχέση, έχει γάμο, δεν ξέρω εγώ τι έχει, η συνεργασία, και πάλι να τον κακοποιεί. Δεν είναι η ηλικία αυτή που καθορίζει τον τύπο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Λοιπόν, οι ναρκισιστές, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι άνθρωποι παντελώ πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά ακαλλιέργητοι. Είναι τούβλα. Ψυχοσυναισθηματικά είναι τούβλα. Δεν έχουν καμία απολύτω καλλιέργεια. Όχι μόνο πνευματική, που η πνευματικότητα θέλει, ρε παιδί μου, και μια ροπή προς την επίτευξη τη ε, της αγιότητας, αν θέλετε, ή της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας, είναι και τούβλα όσον αφορά στη συναισθηματική εξέλιξη και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι σαν κακομαθημένα πεντάχρονα. Κακομαθημένα που τα θέλω όλα δικά τους, εγώ τα θέλω όλα. Θέλω όλα τα παιχνίδια δικά μου. Εγώ θέλω να βγαίνω, να γνωρίζω άλλε γυναίκε, να γαμάω άλλε γυναίκε. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά εσύ θα κάθεσαι στο σπίτι και θα με περιμένει. Και πάνω από το πτώμα μου θα πας, θα πας εσύ με άλλο. Καταρχά, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλή τακτική. Εάν είμαστε με ένα κακοποιητικό πρόσωπο, είναι εξαιρετικά κακοποιητικό αυτό το πρόσωπο, γιατί ήδη έχει σηκώσει χέρι, ήδη έχει αποξενώσει την κοπέλα από τον περίγυρο τη, ήδη την έχει. Ε, στην ουσία Πάρει μέσα στο δικό του αρρωστημένο μικρόκοσμο. Δε παιδιά, δεν έχω κανένα απολύτως ζήτημα ηθικής. Με την έννοια του ότι δεν είμαι κανένα ο οποίος θα έρθω να σου πω... γιατί απάντησες στον άντρα σου, γιατί απάντησες στη γυναίκα σου... και έκανες κάτι ανήθικο. Εντάξει. Όταν είμαστε όμως σε ένα γάμο που είναι πρόβλημα... σε ένα γάμο που έχει πρόβλημα σε ένα γάμο στον οποίο δεν καλύπτονται οι βασικές συναισθηματικές μας ανάγκες και επιθυμίες, σε ένα γάμο στον οποίο είμαστε συναισθηματικά παραμελημένοι, σε ένα γάμο που ο άντρας μας ή η γυναίκα μας δεν έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί μας, σε ένα γάμο όπου δεν κάθονται να επικοινωνήσουν ουσιαστικά ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας ή σε μια σχέση, τελειώνουμε αυτή τη σχέση, Κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στο ψυχισμό μας από μια σχέση που δεν ήταν υγιής. Και μετά με καθαρό μυαλό και έχοντας ξεπεράσει τα τραύματά μας και έχοντας κάνει δουλειά με τον εαυτό μας, αποφασίζουμε αν αξίζει τον κόπο να δημιουργήσουμε άλλη σχέση με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αξίζει τον κόπο να έχεις μια υγιή ερωτική σχέση στη ζωή σου. Είναι ωφέλιμο και για την ψυχική και για τη σωματική υγεία να έχεις μια υγιή ερωτική σχέση στη ζωή σου. Εξαιρετικά ωφέλιμο, όμως είναι εξαιρετικά επιβλαβές και για την ψυχική και για τη σωματική σου υγεία να έχεις μια κακή σχέση στη ζωή σου. Και αυτό δείχνουν και οι πρόσφατες έρευνες. Ενώ παλαιότερα κάποιες έρευνες έλεγαν μεμονωμένα, κάποιε μελέτε τη ψυχολογία με μονομένα παλαιότερα έλεγαν κάποιε, ο γάμο βοηθάει την υγεία των ανδρών και βλάπτει την υγεία των γυναικών. Άλλε μελέτε έλεγαν ο γάμο βλάπτει την υγεία ανδρών και γυναικών. Άλλε μελέτε έλεγαν ο γάμο ωφελεί την υγεία ανδρών και γυναικών. Ή καινούργιε μελέτε, οι, οι οποίε πήραν δεδομένα από πολλέ άλλε μελέτε και τα ανέλησαν και έκαναν και οι επιστήμονε στον τομέα της ψυχολογίας και των ανθρωπίνων σχέσεων σήμερα και πρόσφατα κάναμε, κάναμε ένα βίντεο στο οποίο σας διάβασα ένα άρθρο από το διαδίκτυο που διαβάζοντας το είχα κάποιες ενστάσεις που είχε τίτλο «Τα εννιά σημάδια μιας ευτυχισμένης υγιής σχέσης» και εκεί μέρα είχε δύο μελέτες και σας είπα αυτέ με τι οποίε συμφωνώ ούτω ή άλλω από όλο το άρθρο είναι μελέτε. Και θυμάστε η πρώτη μελέτη, νομίζω η πρώτη, ναι, έλεγε το εξή, ότι καινούργια ευρήματα λένε ότι αν έχει μια καλή σχέση, αυτή η σχέση βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία σου, την ψυχική και τη σωματική και στην ευεξία. Αν έχει μια κακή σχέση, αυτή προκαλεί μεγάλη ζημιά και στη ψυχική σου υγεία και στη σωματική σου υγεία και σου καταστρέφει τη ψυχική υγεία και ευεξία. Άρα δεν είναι ο γάμος από μόνος του κάτι καλό ή κάτι κακό. Και επίσης και η μοναξιά δεν είναι από μόνη της κάτι καλό ή κάτι κακό. Σημασία έχει ο άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται. Είτε βρίσκεται μέσα σε γάμο, είτε βρίσκεται μέσα σε σχέση, είτε βρίσκεται μόνος του να είναι καλά. Να είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο να καλύπτονται οι ψυχικέ, πνευματικέ και συναισθηματικέ του ανάγκε σε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορεί να αναπνέει ελεύθερα, να μπορεί να ανθίζει και να νιώθει πω αξίζει τον κόπο να ζει τη ζωή του. Ούτε ένα κακοποιητικό γάμο είναι τέτοιο περιβάλλον, ούτε το να μην αντέχει μακριά από τον προβληματικό τύπο, τον ακατονόμαστο με τον οποίο έχει δεθεί παθολογικά και έχει ψυχοπαθολογική έλξη και δεν μπορεί χωρί αυτόν είναι υγιέ. Yes. Ούτε αυτό. Δηλαδή, τι, τι, Δηλαδή, πραγματικά. Εγώ λέει θα βγαίνω και θα γνωρίζω κι άλλε. Και εσύ θα κάθεσαι σπίτι και θα με περιμένει. Μου λε να σου φωνάξω, όχι δεν θα σου φωνάξω, γιατί έχει θέμα ψυχική υγεία, ψυχικής υγεία αυτή τη στιγμή. Έχει σίγουρα το πρόβλημα τη συνεξάρτηση, αλλά παράλληλα <coughs> πιθανόν να έχει και διαταραχή μετατραυματικού στρε και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, είσαι εγκλωβισμένη, είσαι θυματοποιημένη. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, πρέπει οπωσδήποτε να λάβει ψυχολογική βοήθεια. Και επίση να λάβει και συστάσει. Αν είσαι στην Κύπρο, τη τηλεφώνα στο 1440, αν είσαι στην Ελλάδα στο 15900, αν είσαι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στην Εθνική Γραμμή Αντιμετώπιση τη Βία, στη χώρα που βρίσκεσαι, τη Βία στην οικογένεια, και πάρε βοήθεια. Το love bombing, ο βομβαρδισμός αγάπης των ναρκισιστών, δεν διαρκεί πολύ καιρό. Και στην ιστορία του πρώτου email που σας διάβασα διήρκησε δύο μήνες. Και η κυρία της πρώτης ιστορίας επιτυχίας που διαβάσαμε σήμερα αυτή τη σύντομη περιγραφή από το Messenger, 25 χρόνια, λέει ο άνδρας, της είχε παράλληλη σχέση. Και αυτός ο τύπος τα με την γυναίκα και προτού χωρίσει να ζήσουν μαζί, τη χτυπούσε κιόλα. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ καιρό να αποκαλυφθεί η πραγματική φύση ενό κακοποιητικού ανθρώπου και αναρχιστικού ανθρώπου. Το πρόβλημα όμω ποιο είναι. Η δικιά μα συνεξάρτηση. Η δικιά μα θυματοποίηση. Η δικιά μα μαθημένη αβοηθησία. Το γεγονό ότι έχουμε επενδύσει τι ελπίδε μα όλε για μια ευδαίμονα ζωή στον έρωτα. Το γεγονός ότι έχουμε μπολιαστεί και έχουμε δηλητριαστεί με την προβληματική πεποίθηση ότι αν έχουμε έρωτα στη ζωή μας θα είμαστε ευτυχισμένοι και αν δεν έχουμε έρωτα θα είμαστε δυστυχισμένοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτή την πεποίθηση. Γιατί δεν είναι όλοι οι έρωτες υγιείς, δεν είναι όλες οι ερωτικές σχέσεις επικοδομητικές. Σε αυτό το κανάλι έχουμε ακούσει πολλές φορές και έχουμε συγκλονιστεί με μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν την υπέρτατη κακοποίηση μέσα σε γάμους. Τώρα θέλω να σας πω χωρίς να σας πω. Θα σας πω χωρίς να σας πω. Τις ιστορίες δύο ανδρών, οι οποίοι δεν μου τις έγραψαν, είναι άνδρες που γνώρισα παλιότερα στο γραφείο, πριν από το 2018, παλιές ιστορίες. Ο ένα άνδρα αυτό, για να δείτε ότι υπάρχουν και άνδρε συνεξαρτόμενοι και άνδρε καλοήθη, οι οποίοι δέχονται συστηματική κακοποίηση από ναρκιστήρια σύντροφο και συναισθηματική παραμέληση και σεξουαλική παραμέληση και εκμετάλλευση κάθε είδου. Λοιπόν, ο πρώτο ο κύριο. Ήταν ένας κύριος ο οποίος παντρεύτηκε σε μια ηλικία γύρω στα 25-26 πόσο ήταν. Μεγαλό μεγάλος κύριος, δεν ξέρω αν ζει κιόλας τώρα ο, ο οποίος ε, είχε δουλέψει σκληρά και κατάφερε να αποκτήσει μία σημαντική, μη ευκαταφρόνητη περιουσία. Ίδρυσε μία επιχείρηση, η επιχείρηση του πήγε πολύ καλά, έκανε επενδύσεις μέσα από αυτή την επιχείρηση και ήταν αρκετά καλά οικονομικά. Αυτός ο άνθρωπος είχε παντρευτεί αυτή την κοπέλα, η οποία κοπέλα αυτή φαίνεται ότι τον είχε βάλει στο μάτι επειδή όταν τον γνώρισε μέσω κοινών γνωστών έμαθε ότι παρόλο που ο ίδιος προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια και είχε ταπεινή καταγωγή, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και μέχρι την ηλικία των 26 ετών που παντρεύτηκαν είχε ήδη στην άκρη αρκετέ οικονομίες. Με αυτές τις οικονομίες ο άνθρωπος αυτός έκτισε και το σπίτι στο οποίο διέμενε το ζευγάρι και στη συνέχεια η γυναίκα του απαιτούσε να της δίνει χρήματα. Να της δίνει χρήματα κάθε μήνα. Απαιτούσε να της δίνει μισθό. Ε, η ίδια σταμάτησε να εργάζεται από μόνη τη. Βρήκε μια δικαιολογία ότι ξέρω εγώ την πονούσαν τα πόδια της, τα χέρια της, τι είχε. είχε. Είχε σταματήσει να εργάζεται και έμενε στο σπίτι και είχε πει στον άντρα τη: Κοίταξε, εγώ είμαι φεμινίστρια και από τη στιγμή που κάνω τι δουλειέ του σπιτιού και εσύ δουλεύει στι επιχειρήσει σου, θέλω και εγώ μισθό γιατί αν δεν σου πλύνω τα ρούχα, σου, αν δεν σου μαγειρέψω, ο δεν σε φροντίζω, δεν θα μπορεί να πα να δουλέψει. Και αυτό ε, τη έδινε σεβαστό μισθό. Αξιοσέβαστο μισθό. Μεγάλο ποσό. Με, ε, μηδενικά. Λοιπόν. Και μιλάμε τότε τον καιρό τη Λύρα, όχι το ευρώ. Το 2008 ήρθε το ευρώ στην Κύπρο. Μέχρι το 2008 είχαμε την Κυπριακή Λύρα. Τη έδινε πολλέ λίρε μισθό. Τέλο πάντων, εμεί σα τα πολυλογώ. Ε, Πέντε-έξι χρόνια μετά το γάμο του, με αφορμή, όχι αιτία, με αφορμή έναν καυγά, τον οποίο τον ξεκίνησε η ίδια η γυναίκα του μεταξύ του, τον ενημέρωσε, έτσι ξερά και απόλυτα, ότι εγώ δεν πρόκειται να ξανακοιμηθώ μαζί σου, δεν πρόκειται να κάνω ξανά σεξ μαζί σου, επειδή ε, θεωρώ ότι με απατάς και θα με κολλήσει σεξουαλικώς με τα δεδομένα νοσήματα. Ο άνθρωπος δεν την απατούσε, σε καμία περίπτωση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και ιδιαίτερο θρήσκος, ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία, εξομολογούνταν, κοινωνούσε, έκανε κλπ. κλπ. και ήταν... Ε, ήταν ένα όχι θρησκόληπτο, θρήσκο άνθρωπο, πιστό άνθρωπο, ο οποίο προσπαθούσε στη ζωή του να εφαρμόσει α, τη διδασκαλία τη Εκκλησία, η οποία τη διδασκαλία τη Εκκλησία λέει ότι δεν είναι καλή ιδέα να πατά του σύντροφου σου και συμφωνώ με αυτή τη διδασκαλία τη Εκκλησία. Συμφωνώ. Χωρί να σημαίνει ότι κατακρίνω του ανθρώπου οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο και κάτω οποιασδήποτε συνθήκε μπορεί να παραβιάσουν αυτή τη διδασκαλία. Τέλο πάντων, εμεί πολυλογώ πόσα χρόνια η γυναίκα αυτή δεν έκανε σεξ με τον άντρα της. 23 χρόνια. 23 χρόνια την παρακαλούσε, της έλεγε τίποτα. Οπότε σε κάποια φάση έρχεται και του δίνει αίτηση διαζυγίου και τον ενημερώνει ότι ζητάει και το εν ήμισι, το μισό της κινητής και κινητής περιουσίας του. Και έρχεται για ψυχοθεραπεία ο άνθρωπο αυτός διαλυμένο, Χάλια Και μου λέει δεν με νοιάζει Μου λέει τότε το, το, μου μου το, το, δεν με νοιάζουν τα χρήματα Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα Και το ότι θέλει τη μισή μου περιουσία Αλλά με κατηγορεί ψευδός Ότι την έχω απατήσει Ότι τις έχω κάνει πράγματα που δεν τις έχω κάνει Και νιώθω εξαιρετικά δικημένος Εν τω μεταξύ βάζει ένα δικηγόρο Εγώ του είπα ότι πρέπει να πας οπωσδήποτε σε δικηγόρο και πρέπει να διαχειριστεί δικηγόρο το διαζύγιο. Δεν θα υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία, αν δεν έχει δικηγόρο. Ο δικηγόρο κάνει έρευνα και μαθαίνει ότι η γυναίκα του όλα αυτά τα χρόνια, με τα χρήματα που τη έδινε σαν μισθό, είχε αποκτήσει μια κα... διόλου ευκαταφρόνητη ακίνητη περιουσία την οποία την είχε γράψει πάνω στο όνομα του αδελφού της, για να μην μπορεί αυτός να τη διεκδικήσει στο διαζύγιο. Δηλαδή, έπαιρνε σημαντικό μέρος των το χρημάτων που έβγαζε αυτός κάθε μήνα ως μισθό, τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιούσε για να κάνει επενδύσεις και να αγοράζει ακίνητα, τα οποία έγραφε στο όνομα του αδελφού της ούτω ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να τα ζητήσει στο διαζύγιο άντρα τη μετά. Φυσικά ε, υπάρχει, υπάρχουν τα. Πώ το λένε, υπάρχει μια διαδικασία στην οποία μπορεί να διαφανεί αν έχουν γίνει μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό τη γυναίκα του, αν ο λογαριασμό του αδερφού, αδερφού τη, ευτυχώ μέσω τραπέζι γίνονταν οι πληρωμέ. Νομίζω ότι την είχε γραμμένη ω υπάλληλο στην εταιρεία του, χωρί καν να έχει πάει ποτέ να δουλέψει στο εργοστάσιο. Και όταν έγινε το διαζύγιο, ο δικηγόρο του ήταν ένα πολύ ικανό δικηγόρο, ε, κατάφερε να αποδείξει στο δικαστήριο ότι ε, ναι, να μοιράσουμε την περιουσία, αλλά υπάρχει και αυτή η περιουσία να μοιράσουμε, η οποία προήλθε από αυτή τη... Δηλαδή αυτή από τα χρήματα που της έδινε αυτός τα χρησιμοποιούσε για να αγοράζει ακίνητα τα οποία τα έκρυβε τρόπον την εφόσον ε, στον τίτλο ιδιοκτησίας φαινόταν το όνομα του αδερφού της και αυτός δούλευε σαν τον... Σαν το βλάκανα, από τι να πω. Δεν μου αρέσει ο όρος βλάκας, αλλά εμείς οι συνεξαρτόμενοι πολλές φορές βλακοποιούμαστε. Πώς λέμε κάποιος φτωχοποιείται, κάποιος βλακοποιείται. Δηλαδή λόγω συναισθηματικής ευαλωτότητας. Και λόγω της τύφλωσης, της εντός εισαγωγικών τύφλωσης που μας προκαλεί η μεγάλη μας επιθυμία να ευχαριστήσουμε το δυνάστη μας, δεν βλέπουμε ε, μπροστά μας αυτό που συμβαίνει. Και μάλιστα η, η αδερφή αυτού του κυρίου, η οποία ήταν αυτή που μου τον είχε φέρει στο γραφείο μου, το είχε πει μπροστά του την, την πρώτη φορά που ήρθαν, είχαν έρθει μαζί. Γιατί αυτό ήταν χάλια, ήταν υποβασταζόμενο, ένιωθε ότι ε, χάλασε ο κόσμο του όλο. Ε, μου είπε, Εγώ έκανα τόσε πολλέ προσπάθειε για να διατηρήσω αυτό το γάμο. Θεωρούσε ότι ήταν μεγάλη αμαρτία να χωρίσει. Έτσι... Σα λέω ότι ήταν πολύ μεγάλο κύριο. Μπορεί να μην ζει και όλα... μπορεί να μην βρίσκεται και ζωή τώρα. Ε, ήταν έτσι πολύ αναστατωμένος από το γεγονός ότι η ζωή του ήρθε τούμπα ούτε καν ε, συναισθανόταν το γεγονός ότι για 23-24 πόσα χρόνια η γυναίκα του τον αδικούσε ουσιαστικά και τον παραμελούσε και τον τιμωρούσε με αποχή από το σεξ δεν ξέρω αν έκανε οτιδήποτε άλλο στον ελεύθερο του χρόνο, ούτε και με αφορά. Ενώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπορεί η γυναίκα να ήταν asexual, να μην ήθελε να κάνει σεξ. Μπορεί η γυναίκα να, να μην της άρεσαν οι άνδρε τη γυναίκα αυτή. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν ομοφιλόφιλη και να είχε καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία και να έκανε αυτό το γάμο και γι' αυτό να βρήκε και μια αφορμή προκειμένου να. Να μην κάνει σεξ μαζί του. Ό,τι και καλά ήταν σίγουρη πω την απαντούσε και επειδή μην τυχόν και την κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του. Ενώ ο άνθρωπο δεν την απαντούσε και δεν τον πίστευε. Τον έβγαζε τρελό, του έκανε γκασλάιτινγκ. Δεν τον πίστευε ότι την απαντούσε. Η αδερφή του λοιπόν, όταν είχε έρθει μαζί του στην πρώτη συναντήση, γιατί τον έφερε, μου το είπε: Θέκλα, είμαι κι εγώ σίγουρη και οι άλλοι μα οι αδερφοί ότι η νύφη μα τον εκμεταλλεύεται τον αδερφό μα ότι επίτηδε δεν κοιμάται μαζί του, επίτηδε δεν έκανε παιδιά. Δεν είχαν παιδιά. Όχι. Ε, ε, του έλεγε αρχικά ότι θέλει να περάσει λίγο καιρό και μετά να κάνουν παιδί, γιατί ήταν μικρότερη από αυτό, ήταν πέντε χρόνια μικρότερη. Και μετά, όταν ήρθε η ώρα που θα κάνανε παιδί, αποφάσισε ότι δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί του για να μην ε, ε, κολλήσει σεξουαλικώ με τα δεδομένα νοσήματα. Άρα, αυτό ο άνθρωπο ήταν δηλαδή, σε ένα γάμο, στον οποίο δεν είχε ουσιαστική επικοινωνία, δεν είχε σεβασμό, δεν είχε αγάπη, δεν είχε σεξ με τη σύντροφο του και παρέμενε όμω ήταν άνδρα. Στην περίπτωση αυτή, καταφανώς, να αρχιστρέει ήταν η γυναίκα και συνεξαρτούμενο στον ο άνδρα. Και μια άλλη περίπτωση, ακόμη πιο σοκαριστική, ακόμη πιο σοκαριστική, ενό άλλου άνδρα, ο οποίο επίση ήταν ένα άνδρα πολύ τίμιο και εργατικό, με πολύ έντονη ηθική πηξίδα, ο οποίο βρέθηκε στο σημείο. Η γυναίκα του να τον απατήσει, να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι μαζί με το παιδάκι του. Ηταν ένα αγοράκι το οποίο ήταν τριών ετών, νομίζω τότε, να φύγει, να πάρει και το παιδί και να πάει να μείνει με τον φίλο τέλο πάντων, ε, για ένα χρόνο να μην έχει καμία επαφή με τον ενδιαστάσει συζυγό της, να μην αφήνει καθόλου τον άντρα τη ε, να έχει επαφές με το παιδί. Και μετά όταν ε, χάλασε η σχέση της με τον τύπο με τον οποίο κλέφτηκε, επέστρεψε πίσω στο σπίτι και του είπε «Ξέρεις εγώ δεν θέλω να κάνουμε σεξ, γιατί έχω ψυχολογικά προβλήματα και είμαι τραυματισμένη ψυχικά επειδή με χτυπούσε ο γκόμενος, ξέρω εγώ αυτός ο άλλος ο τύπος». Και τη είπε ο άνθρωπος να πας σε ένα ψυχολόγο, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να το ξεπεράσεις της, της, της συγχώρεσε την απιστία. Και παρόλα αυτά, παρέμειναν άλλα 15 χρόνια απάντρεμένοι, στο οποία αυτά 15 χρόνια ούτε και μία φορά δεν έκανε σεξ με τον άντρα της, ούτε και μία. Ούτε και μία. Επικαλ... Και επικαλούνταν ότι είχε διαταραχή μετατραυματικού στρες, λόγω της κακοποίησης που ισχυριζόταν ότι δεν ξέρουμε, μπορεί και να έχει δεχθεί που έλεγε ότι είχε δεχθεί από τον τύπο αυτόν με τον οποίο είχε κλεφτεί για ένα χρόνο. Και όταν ήρθε κοντά μου ο άνθρωπος αυτός ήταν σκασμένος, σκασμένος και μου λέει εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω. Δεν μου πάει η καρδιά, δεν έχω μεγαλώσει έτσι, δεν έχω τέτοιες αρχές να απατήσω τη γυναίκα μου. Μου εξήγησε ότι τη συγχώρεσε την απιστία γιατί μου λέει αντιλαμβάνομαι ότι η κοπέλα είχε ευαλωτότητε, ήταν μια κοπέλα η οποία και πριν να με απατήσει είχε κάποιες κρίσεις πανικού, ήταν, είχε κάποια θέματα ψυχολογικά. Εγώ της έλεγα να πάει σε ψυχολόγο δεν πήγαινε και με, μου στύχησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είδα το γιο μου για ένα χρόνο εκείνο το χρόνο που είχε φύγει από το σπίτι. Δεν σου κρύβω, μου είπε ότι ένας βασικός λόγος που την πήρα πίσω ήταν και για να έχω το παιδί μου στο σπίτι μου. Όμως είχε σκάσει ο άνθρωπο. Δεκαπέντε χρόνια παραμέλη, σεξουαλική παραμέληση. Αποστέρηση του σεξ από το σύντροφο. Δεκαπέντε χρόνια. Τότε είχε έρθει σε μένα. Εννοείται ότι ε, ήταν συνεξαρτόμενο με αυτή τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έχει ένα αρκετιστικό στυλ προσωπικότητα. Την είδα μερικές φορές, ε, όταν είχε έρθει στο γραφείο έλεγε διάφορα, διάφορα πράγματα τα οποία ήταν έτσι, πώς να το εξηγήσω, δεν έκανα νόημα. Γιατί τη έλεγα εγώ για παράδειγμα, το δέχομαι ότι μπορεί, το δέχομαι αυτό που λες, όχι μπορεί, το δέχομαι ότι σε έχει κακοποίησει ο, σύντροφο αυτό σύντροφος αυτός που είχε σε εκείνο το χρόνο την, στην ουσία την παράλληλη ή την εξωσυζυγή σχέση ουσιαστικά που έφυγε μαζί του. Να κάνεις ψυχοθεραπεία, να το ξεπεράσεις. Και μου έλεγε εγώ δεν πιστεύω στη ψυχοθεραπεία, ε, ο χρόνος είναι γιατρός και τη έλεγα αφού έχει 15 χρόνια. Έχει 15 χρόνια στα οποία είσαι στο σπίτι, είσαι με τον άντρα σου, αλλά δεν κάνεις σεξ με τον άντρα σου. Και δεν κάθεσαι να συζητήσει με τον άντρα σου μου έλεγε ότι θέλει χρόνο και μπορεί στο μέλλον και μπορεί το ένα και μπορεί το άλλο. Τελικά, έτσι για να ανοίγουμε και λίγο τα μάτια μας, η κοπέλα α, μπορεί να πήγε πίσω στον άνδρα τη, αλλά δεν είχε σταματήσει να έχει επαφές με εκείνον τον τύπο με τον οποίο τον απατούσε εκείνον τον χρόνο που είχε πάρει το παιδί και φύγε. Δεν είχε σταματήσει. Και έλεγε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα επειδή την είχε κακοποιήσει αυτός ο τύπος, ενώ στην πραγματικότητα είχε παράλληλη σχέση με εκείνον τον τύπο και καθόταν και με τον άντρα της γιατί είχε ωφέλη οικονομικά και πρακτικά. Άρα υπάρχουν και γυναίκες να και γυναίκες να Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες εκμεταλλεύονται τους τις συντρόφους τους. Δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι ναρκισιστές, υπάρχουν και οι γυναίκες ναρκισίστριες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι έχουμε μια έξτρα ευαισθησία και όσοι έχουμε μια τάση να θαμπονόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεγάλες κινήσεις, να έχουμε προσοχή, να χτυπούν λίγο οι καμπάνες, μην τυχόν και είναι love bombing όταν κάποιος έρχεται και μας λούζει με αγάπη, τρυφερότητα, σχέσεις κλπ. Και, αν βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε τέτοιες σχέσεις, ζητάμε άμεσα βοήθεια από ψυχολόγο, κάνουμε άμεσα ψυχοθεραπεία, μπαίνουμε στο κανάλι και κάνουμε εντατική ψυχοεκπαίδευση, αλλά κάνουμε παράλληλα και ψυχοθεραπεία. Παίρνουμε συμβουλέ από τι Εθνικέ Γραμμέ για την αντιμετώπιση τη βία στην οικογένεια 1440 στην Κύπρο, 15900 στην Ελλάδα. Παίρνουμε συμβουλέ από δικηγόρο και μαζεύουμε τα κομμάτια μα να γίνουμε ένα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο να ζήσουμε μια ζωή αξιοπρεπή και μια ζωή που να μην είμαστε βάρο σε κανέναν και να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μα, όπω την πρώτη κυρία που έστειλε την ιστορία επιτυχία. Αυτά. Κάποιοι είχαν κάνει σχόλιο ότι καιρό να πω ιστορίες ή ακούσατε και ιστορίε σήμερα. <laughs> ε, 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 είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να διαβάζω email. Δεν, δεν έχω δυνάμει πλέον να διαβάζω email. Ε, ε, αν κάποιο γράψει κάτι κάτω από ένα σχόλιο σύντομο περιεχτικό ή ένα σύντομο περιεχτικό μήνυμα ξέρω εγώ κάπου, μπορεί να το διαβάσω. Αλλά email δεν μπορώ. Γεια! Yeah.